τώρα μπαίνω μέσα σε τούτο. Τα filter holders, εντάξει. Τούτο να είναι πολύ εύκολα. Τα φίλτρα ποια είναι, δείξες μας τα. Όχι, ακόμα. Τούτο είναι ηθικό για να μην πούν τα. Μπράβο. Λοιπόν. Περίμενε για να συντονιστείς ότι εγώ έφερες τα κομπάκτορ εδώ μέσα στο εργαστήριο. Τώρα να πρέπει να κάνεις το καθάρισμα εδώ μέσα. Ναι. Καθάρισες τα. Καθαρίσαμε τα. Τώρα να πρέπει να βάλουμε τα φίλτρα μέσα. Μάλιστα. Πού να τα βγάλεις. Λοιπόν, τούτα αποτελούνται. Μας έδειξες το ένα από τα τρία, τέσσερα όμως. Ναι. Να το δούμε. Τούτο είναι το νετρικό τώρα. Τούτο πρέπει να είναι ηθικό. Ναι, αλλά για τα νετρικά ή για όλα. Για όλα το ίδιο. Για όλα. Εντάξει. Απλά να αλλάξει το φίλτρο. Εντάξει. Λοιπόν. Το περιεχόμενο. Να τα ανάβει η Χριστιανά που έχει χυμικό, θα ξέρει λίγο μεγάλο ενδιαφέρον. Τούτο είναι το πάνω και τούτο είναι το κάτω. Τούτο που είναι έτσι σε βάθο. Το κάτω. Είναι το κάτω και τούτο που είναι προς τα πάνω. Ναι. Βοήθησε το ζωμί στο διαγράμμα, είναι το πάνω του. Στο κάτω, στο βάθος πρέπει να μπαίνει τούτο είναι το screen. Εντάξει, κάτω, μετά να μπαίνει το φίλτρο και μετά να μπαίνει τούτο πάνω να κλεί. Okay. Κλείσει χώρο για το φίλτρο. Ναι, λοιπόν. Τούτον πάλι πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά. Με το νερό και το αντιλουί. Ναι. Μα το κάνουμε τον καθαρίσμα του ρίστα, βάλουμε το φίλτρο μέσα. Μετά, λοιπόν, θέλει έναν κάπου καθαρά. Λοιπόν, τώρα το υποθέτει τώρα είναι καθαρό, δεν το ξαναχρησιμοποιήσαμε τώρα. Και όταν το πιάνεις να το ανοίγεις, πάντα χρησιμοποιείς λαβίδα. Δεν θα τσίξεις ποτέ με το χέρι μέσα ή πας στο φίλτρο. Ουδέποτε. Μόνο με λαβίδα. Την οποία λαβίδα καθαρίζεις. Θα έχουμε όλες για κάθε δείγμα. Με το ίδιο. Μια λαβίδα. Η λαβίδα είναι. Να μεταποστάγουμε νερό. Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ τις ίδιες λαβίδες. Εντάξει, βγάζουμε τις λαβίδες. Επαλές ο Ζαβής. Καθαρίζουμε την. Καθαρίζεστε. Είπαμε, έχουμε την κάπου καθαρά, μπορούμε να το ανοίξουμε. Αν έχουμε ιδίω φίλτρο, να το ανοίξουμε πάνω κάπου καθαρά. Λέει στο να πέσει, να πέσει κάπου. Ουδέποτε αντζούμε τα χέρια μέσα εσωτερικά, και να ανοίξει. Να τη βγάλουμε το τούτο. Λοιπόν. Μετά να το καθαρίσουμε εσωτερικά. Λαβίδια. Τι γίνεται να κάνουμε κάθε 15 μέρες, ας πούμε. Λαβίδια, αργά, ίσως να μας έχουν εύκολα, ας πούμε, βγάζει τη λαβίδα, καθαρίζεις το. Σημαντικό να με... Εντάξει, καθαρίζεις το από μέσα και μετά κλείσεις το. Εντάξει. Ή το άλλο για να το καθαρίσεις, πάλι το ίδιο, μιλιανείς ένα αυτό με το νερό. Και τότε μιλιανείς την πάντα με τη λαβίδα. Οκ, η λαβίδα. Καθαρίζεις την που τη μια άκρη. Και μετά γυρίζεις την κάπου που είναι καθαρά. Σε κάπου αλλού. Και ξανα... μπορείς να πάρεις καινούριο το σπάντο. Και ξανακαθαρίζεις την που την είναι την άλλη πλευρά. Γιατί δεν σπίτουμε να προσδέρω να γυρίσεις την γνώση μετά. Ωψ, περιμένω. Να ξεκινάει όσο... Και μπαίνει μέσα. Φίλτρο. Λοιπόν. Γιατί κάνουμε. Τώρα, για το φίλτρο. Έχουμε τρία είδη φίλτρου. Τα τεφλόν να χρησιμοποιούνται για PM2.5 και PM10. Μάτσα από τη μονάση εδώ στο εργαστήριο. Ναι. Έχω βάλει εδώ άσπερη ρόβα. Λοιπόν, το κάθε φίλτρο είναι μέσα σε έτσι petri dish και πάνω έχει δύο labels που είναι ο κωδικός τους. Carrefour, Σουζάνα. Μέσα λέει. Λοιπόν, ξεκινάς και πιάνεις το ζήνα με τον πιο μικρό αριθμό. Γιατί όλα γράφουν
Cyprus, εντάξει, 061 ο αριθμός του φίλτρου. Και MES που σημαίνει ότι απλά τούτο είναι για, για να μετρήσουμε τη μάζα του. Εντάξει. Όταν να το βγάλει, το ένα το αυτοκόλλητο πάει βασικά πα στην τζούδα. Και ω την αρχή, πα στον κορμό του δειγματολήπτη για να ξέρει ποιον είναι ποιο. Ύστερα, μπορεί το ένα να το βάλει πάνω. Γιατί κάθε φορά είναι να γράφουμε. Ναι. Το label, α πούμε, τώρα θέλουμε εμεί να ετοιμάσουμε το πιο 2,5. Άρα να βάλουμε δάμε για να ξέρουμε μετά. Τι μετρήσαμε κάθε μέρα. Ποιο φίλτρο. Δεν κατάλαβα γιατί βάλω ζάχαρη και ήρθε βάλω από την αρχή. Βάλει το ένα δαμέ και μετά βάλει το άλλο δαμέ. Μπορεί και την ώρα να μην το συμπληρώσει. Μπορεί να το ετοιμάσει 3-4 μέρε πριν. Είναι πιο λογικό να είσαι αυτό να μην το κάνει. Βάλει το ένα δαμέ και το άλλο δαμέ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Το άλλο βάλει στο βαθμό φίλτρο, φαντάζομαι, που να το κλείσει. Ναι. Και μετά που, ναι, που να το φέρει πίσω, τούτο που είναι αυτό που ήταν πα στον κορμό, επειδή το φίλτρο να ξαναμπεί πα στο ίδιο. Ίσως στο ίδιο κουτί, βάλει στο παλαιό για να ξέρουμε τι έστειλε. Λοιπόν, το τεφλόν τώρα εννοείται πάντα με λαβίδα. Πολλά στην άκρη. Πρέπει να δείξει τι είναι το τεφλόν. Έχει δύο όψει. Η μια η όψη, ο δαχτύλιος γυρών, γυαλίζει. Στον άλλον είναι γυαλίζει. Εντάξει. Βλέπετε, ρε, πίσω. Στο δαμέ θα βάλουμε την πλευρά που γυαλίζει προς τα πάνω. Γιατί θέλουμε τα σωματίδια να κάτσουν σε την πλευρά ή στην άλλη. Άρα δαμέ που γυαλίζει να το πιάμε τέλεια στην άκρια. Το βάλουμε πάνω. Και να το κλείσουμε. Εντάξει. Το βάλεις μέσα μετά, έτσι. Ναι. Και μετά, εντάξει. Με φορώ προς τα κάτω, φαντάζω. Όχι. Ναι. Έτσι, ναι. Όπως είναι τώρα, δάμε. Να το ανοίξουμε. Να παίρνει από κάτω, ποτέ είναι. Η διάρκεια της είναι παίρνει από κάτω, εμείς θέλουμε να είναι έτσι. Το φίλτρο και μετά είναι το βασικό. Και να κλείσει. Εντάξει, άμα τα έχει προετοιμάσει όμως. Ναι, κλείσω. Και μετά πάλι που να τελειώσει το δημοληψία, να έρθουμε να το πιάσουμε. Στον τέλειο θα τα πάω. Κάλουμε. Θα τον τζίξουμε. Να το ανοίξουμε από κάπου καθαρά. Περιπτώσει που πέσει. Ανοίγουμε εδώ. Να το βγάλουμε προσεκτικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ανοίξει λίγο, φαντάζομαι. Να το βάλουμε πίσω. Να κολλήσουμε τη μια ετικέτα που ήταν πάνω στον κορμό, πίσω. Και μετά, να το βάλουμε με έτσι μια τελούα γύρω. Και να το βάλουμε πάλι πίσω σε έτσι τσαντούλες. Έχει μέσα στο. Και μετά για ανάλυση. Ναι, μετά, άμα μαζευτούν 10, κάνουμε τα πάλι έτσι μια στίβη. Και βάλουμε, ας πούμε, να με φορεί 30, άρα μπορείς να φυλάξεις 30. Λοιπόν, τούτο είναι για το τεφλόν, τούτο είναι το PM2.5. Τώρα θα πιέσετε εσείς μετά από το μένα τα αναλάβετε. Ναι. Μετά PM2.5 και PM10 για τούτα. Άρα, μετά για το ice face, πιο δύσκολα για. Γιατί έχω κάτι, ένα διάλειμμα μέσα για να μην... Για τον διάλειμμα. Αέριο, τον νητρικά να μην επηρεάζει. Βυθίζεις το είναι στο λούσιο που είναι μέσα. Ναι, δεν είναι έτοιμο, χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρεις να πεις τι είναι. Εγώ να το τεστάρουμε. Σαν αυτό να κάνουμε τα με επιτρόπου. Πρέπει να το φύγεις μια μέρα. Μια μέρα. Εμπός, αφήσεις να το τεστάρεις, κάνεις το για λίγες ώρες. Για λίγες ώρες. Δεν θα το πάρουμε αυτό. Μια και άλλη και λίγες ώρες. Μα τι να τεστάρουμε. Μια άψη θα το σβήσω. Μπορούμε να το κάνουμε και το ράφερ. Γιατί να το βάλουμε μέσα εμείς κανονικά. Πού να το ανεξαιρώσουμε και να πούμε... Γιατί δεν το κάνουμε τώρα.
να τα ετοιμάσετε, να πάμε πάνω, να τα κάνουμε και τα φέρουμε κάτω. Έχουμε αρκετά τεύκια έτοιμα, αλλά μετά τα υπόλοιπα δεν είναι έτοιμα. Να πρέπει πάλι να γίνει τη διαδικασία. Τα νητρικά είναι τούτα. Ναι, μπαίνουν απευθείας. Να τα βγάλουμε από το σύντομα που να τα στείλουμε ή... Ναι. Να τα βγάλουμε. Ναι. Τούτο είναι μπαίνει ο αέρας που δάμε, ας πούμε, έτσι. Ναι. Αλλά ύστερα που να τελειώσουν, γραφικαίνουν από το κύτρο. Γραφικαίνουν, ναι. Και να φυλάουνται πάλι μέσα σε τούτο το πετρητή. Το φίλτρο να πετάσουμε το κύτρο κάθε φορά. Όχι, το φυλάεις, το καθαρίζεις και να το ίδιο. Τούτο το κίτρινο. Ναι. Μέσα εδώ. Α, τούτο απλά ετοίμασε εσύ. Ναι, είναι ετοίμα τα φίλτρα. Το κίτρινο είναι τα μέσα βασικά. Ναι, περνάμε. Τούτο δεν χρειάζεται, δεν έχει σημασία ποια πλευρά είναι όπως τα τεφλά μου πρέπει να το γίνω που γυαλίζει να μας τα πάνω. Τούτο είναι όπως είναι. Παίρνει τούτο σουζάνα, παίρνει δύο πράγματα. Ναι, απλά διαφορετικό είναι το είδος του φίλτρου. Δεν έχει σημασία αν είναι τούτο ή τούτο. Επειδή τούτο είναι. Ναι, η πλευρά. Απλά πάντα είναι καλό. Ενώ τούτο που είναι έτσι πιο βαθουλό, να προς τα κάτω περνά ο αέρας. Άρα τούτο πάει έτσι, δηλαδή. Ναι. Δεν έχει σημασία, διότι η ανάλυση του έτσι αλλιώς είναι ανάλυση που να κάνουμε. Ναι. Και τα οργανικά, πάλι ένα... Αυτός είναι ο άνθρακας. Ναι, ο άνθρακας. Πόσο σάγαρα υπάρχει. Τόσο σάγαρα καλά. Πάλι με το ίδιο σκεπτικό. Ναι, πάλι να το καθαρίζουμε το γενικό, να το βάλουμε πάνω. Κι όμως μπαίνει πάνω. Μέσα δεν έχει σημασία πάλι η πλευρά του. Το νητρικό και ο άνθρακας είναι αυτό σημασία. Όχι, μόνο το τεφλό. Έχει labels για τον άνθρακα. Που να μπαίνει το ένα πάνω, βάλει πάνω στον κορμό, το άλλο πάνω στο lock. Δαμέ μπορείς να γράψεις γίνον του label. Απλά η διαφορά του ότι μετά που να το πιάνουμε πίσω, το καθένα πρέπει να αντιλημμένο σε αλουμινό χαρτό. Ναι, τούτο. Να το αντιλήσεις σε αλουμινό χαρτό. Να το βάλουμε σε ένα πλαστικό. Έτσι πάνω εδώ. Μπορείς να το βάλεις μέσα. Είναι αντιλημμένο σε αλουμινό χαρτό και ξανά πάνω στο αλουμινό χαρτό να μπαίνει η δεύτερη ετικέτα. Άρα να μπαίνει η ετικέτα και μέσα πάνω στο τετρίτης και έξω μετά που να το τυλίξουμε. Το καθένα να μπαίνει σε αλουμινό χαρτό. Ναι. Και μετά να το βάλουμε διάφορα μέσα, έτσι μια στήλη 5-6. Μπορείς να γράψεις έξω τους αριθμούς, πάσουμε που το 1 ως το 6 μέσα. Και μπαίνουν θάλαμο. Αν όχι θάλαμο, ψυγείο. Θάλαμο έχουμε εδώ με κάτω, στο υπόγειο. Εντάξει, έχουμε, αλλά έχουμε να ξεσέβεις το πρόβλημα. Ναι, είναι ανοιχτό. Άρα δεν το ψυγείο. Έχει δαμέ και να στείλουν κι άλλα να έχουμε. Το δεν είναι ψυγείο. Εντάξει, πού είναι τα φίλτρα. Πού έχετε τα φίλτρα. Έχω τα μέσα κάσεις μέσα στα αρμαράκια. Μετά, ναι. Τι άλλο, τούτα. Α, και μετά τα φλούς πρέπει να μετρούμε πριν και μετά. Δηλαδή, ας πούμε, πάμε μια ημέρα, απλώς τοποθετούμε τα, πάμε την επόμενη και καθαρίζουμε και ετοιμάζουμε για την επόμενη φορά. Έχει σημασία να